Μουσική Θεσσαλονίκη υπό τι διαφορετικέ συνθήκε που εξάγεται φέτο. Είχαμε μια εξαιρετική συνάντηση με τον Πρωθυπουργό μα, με του εξωτερικού φορεί. Συναντήσαμε και τα τρία πανεπιστήμια, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Μακεδονία και το Διεθνέ Πανεπιστήμιο. Και οι τρει Πριτάνε και πρόεδροι αντίστοιχα θέσαν ζητήματα που αφορούν σε διοικητική φύσεω θέματα, σε οικονομική εξωστρέφεια. Και είχαμε την ευκαιρία έτσι να αξιολογήσουμε και τον χρόνο που πέρασε και κυρίως να συζητήσουμε οραματικά για το τι προσβλέπουμε για την επόμενη χρονιά. Είχαμε μια πολύ γόνιμη συζήτηση. Ο κ. Πρωθυπουργός κατέγραψε ζητήματα που έθεσαν οι τρεις εκπρόσωποι των πανεπιστημίων και κυρίως πώς νομοθετικές πρωτοβουλίες που γίνανε το προηγούμενο διάστημα, τι αλλαγές έχουν επιφέρει στην καθημερινότητα των πανεπιστημίων και βεβαίως σε τι προσδοκούν το επόμενο διάστημα. Η έναρξη της σχολικής χρονιάς δεν αλλάζει, γιατί είχαμε ένα θέμα από την Ιερά Σύνοδο σχετικά με τους αγιασμούς και τι θα γίνει. Τα πανεπιστήμια, όπως έχουμε τα συγγνώμη, τα σχολεία όπως έχουμε ανακοινώσει, όλες οι σχολικές μονάδες ξεκινούν τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Είναι πολύ σημαντικό για μας να επιστρέψουμε σε αυτή τη νέα κανονικότητα, να επιτρέψουμε στα παιδιά μας να γυρίσουν στο φυσικό τους κόσμο, στο φυσικό τους περιβάλλον. Πάντοτε όμως με αυξημένα μέτρα πρόληψης και προστασίας, τα οποία έχουν αναλυθεί εκτενώς στο πλαίσιο των δύο συνεδρίων που δημιουργήθηκαν. Σκοπεύετε να κάνετε κάτι πιο συγκεκριμένα για να ικανοποιήσετε αυτό που λένε οι εκπαιδευτικοί, λιγότερα παιδιά σε κάθε πράξη? Νομίζω έχουν αναφερθεί εκτενώς σε αυτό. Έχουμε συζητήσει όλο το πλαίσιο πανελειτουργίας με την Επιτροπή των Επιστημόνων, με την Επιτροπή των Ειδικών και έχει υπογραμμιστεί η ανάγκη να επιστρέψουμε σε αυτή τη νέα κανονικότητα, αλλά με αυξημένα μέτρα προστασίας. Και ένα από αυτά προφανώς είναι η χρήση της μάσκας, η οποία μπαίνει στην κανονικότητα και στην καθημερινότητα και των παιδιών. Έχει ήδη μπει σε έναν βαθμό, θα μπει ακόμα περισσότερο. Πλην όμως η μάσκα είναι μια σπίδα προστασίας για τα ίδια τα παιδιά, για τους εκπαιδευτικούς και για τους οικείους τους. Γιατί όταν ένα παιδί φοράει μάσκα στο σχολείο, έτσι προστατεύει και το σπίτι του από το να μεταφέρει ενδεχομένως κάποια μικρόβια. Τα μέτρα όμως είναι πάρα πολλά και εδώ είναι εξαιρετική συνεργασία και με το Υπουργείο Εσωτερικών και με την τοπική αυτοδιοίκηση. Είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και με τον κύριο Δήμαρχο και τον κύριο Περιφερειάρχη στη Δήμοτα Συναφή με την επανέναρξη των σχολικών μονάδων. Και να είστε βέβαιοι ότι η κυβέρνηση αυτή θα υπηρετήσει και την εξασφάλιση της δημόσιας υγείας αλλά και την παροχή εκπαίδευσης. Πρέπει και τα δύο να συνδυαστούν. Είναι σημαντικό τα παιδιά μας να επιστρέψουν στο σχολείο, αλλά βεβαίως θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας προκειμένου ακριβώς να γίνει αυτό με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό ζητήσατε και αν λάβατε κάποια δέσμευση. Η συζήτηση που είχαμε ήταν με τους συναδέλφους, άλλους δύο συναδέλφους Πριτάνες και με τους επιστημονικούς φορείς. Ήταν πραγματικά μια εκπαιδευτική συζήτηση, διότι ο Πρωθυπουργός και οι αρμόδιοι υπουργοί όχι μόνο άκουσαν, αλλά στο τέλος ενεπλάκησαν σε συζήτηση και εξειδικεύτηκαν θέματα της αρμοδιότητος καθενός. Ο δε κ. Πρωθυπουργός πραγματικά ενέσκυψε στα θέματα τα οποία θέσαμε τόσο ως ακαδημαϊκοί όσο και οι συνάδελφοι των ερευνητικών ιδρυμάτων ή των άλλων εκπαιδευτήριων. Όσον αφορά τα θέματα τα καθαρά ακαδημαϊκά, εκείνα που εγώ έθεσα ως Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης σχετίζονται αφενός μεν με την δυνατότητα η οποία θα πρέπει να παρέχεται, έχει ήδη δοθεί, αλλά και στη συνέχεια θα πρέπει να είναι ακόμη μεγαλύτερη μέσα από νομοθετικές παρεμβάσεις για την ελευθερία, την ακαδημαϊκή ελευθερία. Συζητήθηκαν θέματα που σχετίζονται με την χρηματοδότηση των πανεπιστημίων γενικότερα της ανώτατης της εκπαίδευσης και πραγματικά θέματα τα οποία αφορούν το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και σχετίζονται με τη συμβολή του Αριστοτελείου στην εθνική στρατηγική της έρευνας και τουλάχιστον έτεινε και ο Πρωθυπουργός, ο αρμόδιος Υπουργός και ο Υπουργός ευήκων ους σε όλες τις παρατηρήσεις και σε όλες τους οραματικούς στόχους του Αριστοτελείου που σχετίζονται με την συμβολή σε αυτή την εθνική στρατηγική αφενός και αφετέρου στην αξιοποίηση της περιουσίας στην ακόμη μεγαλύτερη δυνατότητα της χρήσης των κονδυλίων της έρευνας και φυσικά σε ό,τι σχετίζεται με την καθημερινότητα η οποία, όπως πιστεύω καταλαβαίνετε, η καθημερινότητα στο Αριστοτέλειο έχει πλέον αλλάξει και μέσα στους χώρους μας πραγματικά είναι μια απλή ακαδημαϊκή
καθημερινότητα όπως όλα τα σοβαρά πανεπιστήμια του κόσμου.